Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, γνωστοί, συγγενείς, συντοπίτες, συμπατριώτες, αλλά πρώτα απ' όλα συναγωνιστές. Το όνομά μου πλέον το ξέρετε. Είμαι ο Κοφίδης Θεοφάνης και είμαι εδώ μπροστά σας για να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό αρχικά για την τιμή που μου έδωσε, που μου έκανε να είμαι όχι απλά ένας υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια, αλλά να είμαι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην δυσκολότερη εκλογική περιφέρεια της Ελλάδας. Και είναι η δυσκολότερη για δύο λόγους. Πρώτον, είμαστε από τους πιο φτωχούς νομούς, αν δεν κάνω λάθος, ο δεύτερος φτωχότερος νομός στην Ελλάδα σε κατακεφαλήν εισόδημα και σε ανάπτυξη. Ο δεύτερος, γιατί η πολιτική, πολιτισμική και κοινωνική μορφή του τόπου έχει κάποιες ιδιαιτερότητες οι οποίες από μόνες τους είναι αρκετά απαιτητικές. Αλλά ξέρετε κάτι, από μικρό η καλή μου η Μανούλα έλεγε ότι με τα εύκολα βαριέμαι, αλλά με τα δύσκολα έχω τη μεγαλύτερη πρόκληση για να κάνω κάτι θετικό, να κάνω κάτι το οποίο μπορεί να αξίζει σε αυτό που λέγεται πρόοδος, σε αυτό που λέγεται τουλάχιστον προσπάθεια, αλλά κάτι μου λέει και σε αυτό που λέγεται επιτυχία. Κάποιοι ίσως αναρωτήθηκαν η τοποθέτησή μου στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας εάν έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που ίσως μέχρι τώρα η κοινή αντίληψη είχε συνηθίσει. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι ναι, είμαι ένας κανονικός υποψήφιος και για τις αντιλήψεις που είχαμε συνηθίσει, αλλά και για τις καινούργιες αντιλήψεις που χρειάζεται από εδώ και πέρα να συνηθίσουμε, φίλες και φίλοι. Και αναφέρομαι κυρίως σε δύο πράγματα. Ότι αφού η Ροδόπη και η Θράκη έχει πραγματικά μείνει πίσω, παρόλες βεβαίως τις προόδους που έχει καταγάγει η σημερινή κυβέρνηση, αλλά πάλι πολυπόμεθα, δεν είμαστε στο επίπεδο που πραγματικά αξίζουμε, δεν μπορούμε παρά να θέλουμε να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο με νέους όρους, με νέες συνθήκες και επιτρέψτε μου με νέο πολιτικό πολιτισμό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η υποψηφιότητά μου είναι σίγουρα παραταξιακή. Αλλά ο Πρωθυπουργός είπε, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ότι είμαστε μία παράταξη που στηρίζεται σε ένα κόμμα, αλλά που μπορεί και παντρεύει και συνθέτει. Και συνθέτει με επιτυχία και το βλέπουμε αυτό. Δεν νομίζω να υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από το ότι είμαι εγώ μπροστά σας για να λέμε ότι ισχύει αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ταυτίζουμε λοιπόν με αυτή την τοποθέτηση, ταυτίζουμε με την προσπάθεια και τη Ροδόπη, ταυτίζουμε με τη σύνθεση δυνάμεων για το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και ζητώ την εμπιστοσύνη σας. Η Ροδόπη έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός, συνεχίζοντας το όραμα του πατέρα του, το αείμνηστο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, έθεσε πριν 4 περίπου χρόνια όλους μας πρώτων ευθυνών μας για να κάνουμε ενεργητικές προτάσεις και να μην είμαστε όπως μέχρι τώρα τις περισσότερες φορές είχαμε συνηθίσει, παθητικοί, ίσως και με ένα είδος ανασφάλειας, διότι δήθεν δεν μπορούσε κάτι να κυλήσει καλύτερα στη Θράκη. Λοιπόν, μπορεί να κυλήσει κάτι καλύτερο στη Θράκη και αυτό έγινε και με το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής που είναι μια πολύ καλή βάση για να δούμε πράγματα να προχωρούν μπροστά. Εκτός από την παθητικότητα όμως υπάρχει και κάτι άλλο. Ότι σίγουρα υπήρξαν μορφές, υπήρξαν πρόσωπα που είναι ακόμα και τώρα ενεργά στην πολιτική που έκαναν την προσπάθειά τους, που έχουν διαγράψει μια πορεία η οποία αρκετές φορές μπορεί να χαρακτηριστεί αξιόλογη.
Όμως, για τους όποιους λόγους, πρέπει να φύγουμε από την προσπάθεια των αποσπασματικών ή και προσωποπαγών δυνατοτήτων και να πάμε σε μία δυνατότητα του εμείς. Πρέπει να πάμε στη φιλοδοξία του εμείς, γι' αυτό και εγώ είμαι εδώ μπροστά σας, το ξαναλέω, για να παίξω, ένα μήνυμα εμπιστοσύνης, το οποίο από τη μία θα οδηγείται από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και από την άλλη θα εξειδικεύει αυτό το μήνυμα εμπιστοσύνης πραγματικά στις ανάγκες του τόπου για ανάπτυξη αλλά και για κοινωνική συνοχή και κυρίως για αυτοπεποίθηση. Γιατί αυτά τα τρία, η αυτοπεποίθηση, η κοινωνική συνοχή και σύμπραξη μαζί με την ανάπτυξη είναι το μεγάλο στοίχημα. Είναι το στοίχημα της ευημερίας. Ναι λοιπόν, συνθέτουμε δυνάμεις προς πάσα κατεύθυνση. Βεβαίως απευθυνόμαστε στη Νέα Δημοκρατία, τη μεγάλη δημοκρατική φιλελεύθερη παράταξη με τις Περγαμηνές και με το πρώτο μεγάλο άνοιγμα που έγινε πρώτα από τον πατέρα του και σήμερα από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Δεν μηδενίζουμε το έργο κανενός και την προσπάθεια κανενός. Αλλά στον τόπο μας πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι η σύνδεση δυνάμεων έχει να κάνει σίγουρα με την αφετηρία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά έχει να κάνει και με στοιχεία και με κοινωνικές δυνάμεις, οι οποίες μπορούν να προσθέσουν την ποιότητα, την υγεία, την πρότασή τους και κυρίως τη συμπαράταξη σε έναν αγώνα ο οποίος δεν έχει γυρισμό. Λοιπόν, αυτός ο αγώνας της Νέας Δημοκρατίας, εδώ τουλάχιστον στη Ροδόπη, δεν πρέπει να έχει γυρισμό. Δεν πρέπει να πάμε σε οπισθοδρόμηση. Τι μας λέει η αντιπολίτευση, φίλες και φίλοι, και κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση? Μας λέει ότι υπάρχει μια άλλη, καλύτερη λύση για τον τόπο. Από τη μια όμως μας λέει ότι είχε αυταπάτηση την προηγούμενη φορά και ότι έβαλε μυαλό, και από την άλλη μιλάει για μια προοδευτική συμμαχία και μια προοδευτική διακυβέρνηση, η οποία μάλλον συμπεριλαμβάνει ακριβώς εκείνο το στοιχείο που οδήγησε και απέδειξε τις αυταπάτες. Μιλάνε για δήμητρες, μιλάνε για επανέβρεση ενός νέου παγκόσμιου συστήματος, λέει, οικονομίας και αδέσμευτων χωρών. Είναι ασύλληπτα αυτά που ακούμε. Λοιπόν, εγώ σας ρωτάω, είναι δυνατόν να επιτρέψουμε ποτέ, αντί να πάμε σταθερά, τολμηρά και μπροστά, να πάμε πίσω? Είναι δυνατόν? Δεν είναι λοιπόν δυνατόν. Και δεν είναι δυνατόν γιατί ο λαός έμαθε, ο λαός γνωρίζει, ο λαός έχει την εμπειρία ότι δύο κόσμοι αυτή τη στιγμή συγκρίνονται, που δεν είναι μόνο κομματικοί και παραταξιακοί. Είναι ο κόσμος της ευθύνης, είναι ο κόσμος της ανάληψης, της πρωτοβουλίας, που μπορεί να κάνει λάθη αλλά κοιτάει πραγματικά μπροστά, και ο κόσμος της οπισθοδρόμησης, είναι ο κόσμος του λαϊκισμού, είναι ο κόσμος που κοιτάει το δέντρο και ξεχνάει το δάσος. Λοιπόν, το δέντρο μόνο όταν είναι ενταγμένο μέσα σε ένα δάσος έχει περίπτωση, έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι υγιές και να κρατιέται. Αυτό λοιπόν το όραμα για μια πιο παραγωγική Ελλάδα, για μια πιο κοινωνική Ελλάδα, για μια πιο πράσινη, πιο ψηφιακή, πιο δίκαιη Ελλάδα και κυρίως για μια πιο ισχυρή Ελλάδα το εκφράζει μόνο ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, και είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μακάρι να είχαμε και άλλες επιλογές που δείχνει υγεία στη δημοκρατία. Θα σας πω κάτι δυσάρεστο, όσο και να ακούγεται αντιφατικό. Όλοι έχουμε καταλάβει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ένας ηγέτης. Το είδαμε και στο εξωτερικό, το είδαμε και στην Ελλάδα, από τη μία στο Κογκρέσο, από την άλλη με τις συμμαχίες που κάνει, και βεβαίως μέσα στο εσωτερικό όταν αλλεπάλληλες κρίσεις. Από τα σύνορα, από την πανδημία, από τα ανεργιακά, από τον πληθωρισμό, από όλη αυτή τη λέλαπα που χτυπάει την Ελλάδα και όλο τον κόσμο και την Ευρώπη, να καταφέρνει η Ελλάδα να έχει δείκτες αρκετά ικανούς και αρκετά επαρκείς και σε ορισμένες φορές καλύτερες και από την Ευρώπη. Εάν λοιπόν αυτό δεν είναι ηγεσία, τι είναι? Λέω λοιπόν το αντιφατικό. Δεν χρειαζόμαστε ηγέτες, φίλες και φίλοι. Έχω την εντύπωση ότι στις δημοκρατίες τις ευρωπαϊκές οι ηγεσίες δεν χρειάζονται. Η ευημερία
έχει αυτά τα τρία στοιχεία της ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της ασφάλειας και της αυτοπεποίθησης, που γίνεται μια απλή διαχείριση. Οι χώρες που χρειάζονται ηγέτες και ηγεσίες είναι αυτές που δεν είναι σε όλα καλά και χρειάζεται κάποιος να βγάλει τα κάρβουνα από τη φωτιά, να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα συμβαίνει και σήμερα μετά από τη λέλαπα των μνημονίων και των δικών μας ευθυνών που μερικοί ακόμα δεν τις καταλαβαίνουν, και ελπίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι τόσο σημαντικός ηγέτης που στο τέλος η Ελλάς μετά τη δική του πορεία στα πράγματα δεν θα χρειάζεται ξανά για πολλά χρόνια ηγέτη. Αυτό είναι το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με ρωτάνε πολύ το ότι είσαι υποψήφιος χωρίς να είσαι 100% έτσι μια μορφή, ένα πρόσωπο που βγήκε μέσα από την κομματική διαδικασία, τη μακρόχρονη κομματική διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας. Εάν αυτό το πράγμα είναι μια προσωπική νίκη ότι είμαι στο ψηφοδέλτιο. Εσείς τι λέτε, φίλες και φίλοι, είναι νίκη? Δεν είναι νίκη, φίλες και φίλοι. Είναι μία δικαίωση απλά μιας πορείας που άλλοτε στο παρελθόν εμφανώς ή αφανώς και πρόσφατα εμφανώς ή αφανώς οδήγησε ακριβώς σε αυτήν την θετική σχέση με ανθρώπους και γύρω από τον Πρωθυπουργό και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που εκτίμησαν ακριβώς αυτή την πορεία. Αυτή την πορεία των συγκεκριμένων προτάσεων, της εξειδίκευσης πάνω στα θέματα που έχει η Ροδόπη και μιας συνολικής παραγωγής επικοινωνίας αλλά και δέσμης ικανών λύσεων για να πάμε μπροστά, που τελικά οδήγησε σε αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν μια δικαίωση και τίποτα παραπάνω. Ίσως το λίγο παραπάνω να είναι αυτό που αισθάνομαι και θα ήθελα ταπεινά να σας πω. Ίσως να είναι ένα πρώτο βήμα. Ένα πρώτο βήμα, γιατί ξέρω πόσο συμπαγές είναι εδώ το πολιτικό και κοινωνικό πεδίο. Αλλά επειδή ακριβώς είναι συμπαγές και δύσκολο, γι' αυτό και έρχομαι εδώ ακριβώς για να συνθέσουμε τις δυνάμεις, όπως είπαμε, ούτως ώστε στο τέλος η Νέα Δημοκρατία και ουσιαστικά η ευθύνη, η προαγωγή του επίπεδου ζωής, η συνολική ευημερία να νικήσει. Να νικήσει δηλαδή ο τόπος μέσα από μια ξεκάθαρη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι αν συμπαραταχθούμε όλοι και βάλουμε τα δυνατά μας, η νίκη θα έρθει. Όπως είχε έρθει και το 2019, αγαπητέ Γιάννη. Παρόλη τη φθορά, παρόλη την απλή αναλογική, αισθάνομαι, είμαι πεπισμένος ότι αν συμπαραταχθούμε όλοι μεταξύ μας, κοιτώντας τη φιλοδοξία του εμείς, μακριά από τη ματαιοδοξία του εγώ, θα καταφέρουμε μια σημαντική νίκη και μάλιστα με διαφορά. Όσον αφορά το πρόσωπό μου, μετά από αυτή την πορεία στα πράγματα και αν θέλετε και ως πρόεδρος ενός σωματείου που έχει τριβεί χρόνια με τα ζητήματα και της Ροδόπης και της περιφέρειας και ευρύτερα τις σχέσεις του τόπου μας με το ευρύτερο περιβάλλον και το ελλαδικό αλλά και το γειτονικό, αλλά επιτρέψτε μου να πω και το παγκόσμιο για μεγάλα ζητήματα, θα ρω ότι δεν θα τολμούσα να είμαι μπροστά σας και να ζητώ την εμπιστοσύνη αν δεν ένιωθα 100% έτοιμος για αυτή τη μεγάλη μάχη, για μια ξεκάθαρη νίκη εδώ για τη Ροδόπη. Για τη Ροδόπη που αξίζουμε, για τη Ροδόπη που αξίζει. Οι κατηγορίες αυτών των προτάσεων που υποστηρίζω και οι 12 προτεραιότητες δεν είναι τίποτε άλλο από την τριβή πολλών χρόνων και μέσα από την σύνθεση της δικής μου σκέψης με τα κοινωνικά θέματα, με τα οικονομικά θέματα, με τα θέματα της συνολικής πορείας του τόπου, όπως αυτά έρχονται να συμπεριληφθούν μέσα στο πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής και οπωσδήποτε και από το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 ως παράγωγο του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Αυτή η δική μου εμπειρία, οι δικές μου σκέψεις τόσα χρόνια, μαζί με αυτά τα δύο μεγάλα στοιχεία, τις δύο μεγάλες δεξαμενές σκέψεις, ιδεών και προτάσεων,
έρχονται εδώ μπροστά σας για να κατατεθούν συνολικά στοχεύοντας όχι αποσπασματικά σε κάτι, αλλά κάτι περισσότερο. Συνολικά σε αυτό που έχω αναφέρει τόσες πολλές φορές και το λέω παρακαλώ για να εμπεδωθεί. Δεν μιλάμε για μια βελτίωση της ανάπτυξης, μιλάμε συνολικά για ευημερία. Διότι από τη μία το παραγωγικό μοντέλο, από την άλλη οι τέσσερις πυλώνες που το αποτελούν και το στηρίζουν, δηλαδή ενέργεια, κλίμα από τη μία, υποδομές από την άλλη, η άειλη υπεραξία, δηλαδή η γνώση, η διοίκηση, το πανεπιστήμιο, οι χρηματοδοτήσεις, η τρίτη κατηγορία που είναι μέσα στην δεύτερη και στην πρώτη, αλλά είναι τόσο σημαντική που τη βάζω ξεχωριστά. Είναι ο τουρισμός στο παράκτιο μέτωπο, ο τουρισμός εδώ στην πόλη, στους οικισμούς αλλά και στο ορεινό μέτωπο. Η ένταξη της μειονότητας πιο παραγωγικά μέσα στην ανάπτυξη, γιατί χωρίς τη μειονοτική ένταξη μέσα στα πράγματα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα πάμε σε ένα καλύτερο επίπεδο ζωής. Αυτό βοηθάει και τη μειονότητα και τα άτομα που την αποτελούν, αλλά βοηθάει φυσικά και την οικονομική, αναπτυξιακή αλληλεπίδραση και σχέση με την πλειονότητα. Πρέπει να χτίσουμε αυτή τη γέφυρα από τις πιο φτωχές τις καλύτερες ημέρες. Μια πέμπτη κατηγορία είναι επιτέλους η καλύτερη σχέση του πολίτη με τη διοίκηση. Που αυτό δεν είναι δικό μου θέμα φυσικά, αλλά το αφουγκράζομαι, αλλά το κατανοώ και πρέπει να πιέσουμε για περισσότερες αρμοδιότητες, πραγματική σύγχρονη αυτοδιοίκηση, η οποία να παράγει ένα μοντέλο κοντά στον πολίτη, ταχύτητα και με διαφάνεια, ούτως ώστε να έχουμε μια πραγματική δημοκρατία του πολίτη και όχι μια δημοκρατία που σε βλέπει καμία φορά και κάπως παραπάνω. Δεν είμαστε πελάτες, είμαστε πολίτες. Και αυτό το όραμα το εμπνέει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Η έκτη κατηγορία είναι αυτό που λέω ασφάλεια και αίσθημα αυτοπεποίθησης. Είμαστε μια ιδιαίτερη περιοχή. Πρέπει να εσκύψουμε στα προβλήματα των σωμάτων ασφαλείας όλων και των ενεργών αλλά και των απόμαχων. Η έβδομη και τελευταία κατηγορία είναι η καθημερινότητα φυσικά. Γι' αυτό θα πρέπει να υποστηρίξουμε οτιδήποτε θετικό μπορεί να προτείνει ο Δήμος, η Περιφέρεια, η αντιπολίτευση του Δήμου. Όλοι που μπορούμε να καταθέσουμε κάτι, ούτως ώστε να μιλάμε για μια σύγχρονη πόλη, για σύγχρονους οικισμούς και καλύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες και φυσικά καλύτερη πρόσβαση στην υγεία. Για τις 12 προτεραιότητες δεν θα σας πω λεπτομέρειες, σας είπα μόνο τις κατηγορίες, οι οποίες έρχονται να υλοποιήσουν, έρχονται να εξειδικεύσουν, αν θέλετε, με τη δική μου σκέψη, το όραμα της κυβέρνησης, το όραμα του Πρωθυπουργού. Φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για δεύτερο λάθος σε αυτόν τον τόπο. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για να χάσουμε καθόλου έδαφος στη Ροδόπη. Η Ροδόπη δεν μπορεί να είναι ο φτωχός συγγενής της Ελλάδας, ούτε καν του Εύρου που τώρα αναβαθμίζεται και εμείς μένουμε ίσως πίσω. Γι' αυτό και δεν θα πρέπει να κοιτάμε μόνο αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα, αλλά και ίσως αυτά που έρχονται να προστεθούν και να χτίσουν και φυσικά όχι να γκρεμίσουν. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ μία ευκαιρία, μία ευκαιρία. Δεν θέλω να είμαι επαγγελματίας της πολιτικής. Δεν θέλω να είμαι επαγγελματίας της πολιτικής. Θεωρώ ότι το καλύτερο μοντέλο είναι κάποιος να έρχεται, να έχει τη μία, τη δεύτερη ευκαιρία να κάνει έργο, αν είναι επιτυχημένο προχωράει ίσως σε άλλο βαθμό αυτοδιοίκηση, σε άλλο βαθμό διοίκηση, σε άλλο βαθμό εξουσίας, γιατί πρέπει να υπάρχει ίσως μια πίεση για να παράγεται έργο. Αυτό δεν είναι φυσικά δικό μου θέμα, αλλά θέλω να σας πω ότι εάν για κάποιο λόγο δεν καταλάβουμε ότι χρειάζεται ένας εξυγχρονισμός παντού, ίσως θα αποτύχουμε. Γιατί το ισχυρότερο χαρτί της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και οι απαιτήσεις των σημερινών καιρών, δεν έχουν να κάνουν με την τσέπη μας. Έχουν να κάνουν με την εμπιστοσύνη που πρέπει να εμπνέει η πολιτική στον πολίτη. Η πολιτική λοιπόν με μια εξυγχρονισμένη διοίκηση, με ένα εξυγχρονισμένο διοικητικό μοντέλο που θα σε έχει μπροστά στα μάτια και θα σε βλέπει και θα εξυπηρετεί. Γιατί η πολιτική πρέπει να υπηρετεί τον πολίτη και όχι ο πολίτης την πολιτική. Αυτό το πράγμα προσπαθεί να εμπνεύσει ο Πρωθυπουργός. Αυτό το πράγμα είναι η λύση για την αβεβαιότητα, την ανασφάλεια που έχουμε και ας βγούμε λοιπόν όλοι δυνατά. Ας συνθέσουμε δυνάμεις. Ας ενώσουμε όλοι τις φωνές μας για το όραμα και κυρίως ας εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη όπως το κάνει ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να είστε καλά. Μπράβο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.